Έχω δίπλα μου τον κύριο Δημήτρη Πατσό. Καλημέρα, είναι ο CTO της εταιρείας Hatacom. Καλημέρα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα κυβερνοεπιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι πολύ έντονο το φαινόμενο και στην Ελλάδα. Τι έχετε να παρατηρήσετε γι' αυτό? Αυτό συμβαίνει. Γενικότερα στον ελληνικό χώρο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση τόσο σε κυβερνοεπιθέσεις που βλέπουμε και σε άλλα μέρη της γης, όσο και πολύ ενδιαφέροντες επιθέσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες για ελληνικούς οργανισμούς. Το οποίο είναι κάτι που μας έχει σίγουρα προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η προσέγγιση της Hatacom σε αυτές τις απειλές ποια είναι? Η Hatacom είναι στο χώρο πάρα πολλά χρόνια και έχει μια έντονη δραστηριοποίηση σε μια μεγάλη γεωγραφία, από τη Δυτική Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή. Οπότε, γενικότερα, η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από αυτές τις χώρες μας βοηθάει να δώσουμε προστιθέμενη αξία στους ελληνικούς οργανισμούς. Οπότε, επομένως, εμπειρία και τεχνογνωσία συμβάλλουν στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες απειλές και στα ελληνικά δεδομένα? Σίγουρα, όπως και επαγρύπνηση στους οργανισμούς. Δηλαδή, με το σημερινό συνέδριο, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αυξήσουμε το επίπεδο επαγρύπνησης, ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, να δώσουμε παραδείγματα. Το τι συμβαίνει, ας πούμε, σε άλλους οργανισμούς και σε άλλες χώρες, όπως και κάποιες στρατηγικές ή κάποιους χρυσούς κανόνες, το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους απειλές. Μια και αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο συνέδριο, είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται δύο ημέρες. Εσείς, σαν Hatacom, το στηρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι εντυπώσεις σας από αυτές τις δύο ημέρες? Νομίζω ότι το security πια είναι δεμένο με το συγκεκριμένο συνέδριο και είναι χαρά που βλέπουμε και τον επαγγελματικό κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο και γενικότερα κόσμο που θέλει να εμπλακεί με το security, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν περισσεύει και όλοι μαζί δεν φτάνουμε σε αυτό το τοπίο. Θέλω να σου λέω για την ανθρώπινη προσέλευση νέων ανθρώπων, φοιτητών, developers που έχουν να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο και να ακούσουν ονόματα από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο για να πάρουν γνώση, για να συνεχίσουν και εκείνη τα βήματά τους στην επαγγελματική τους πορεία. Είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι χαρά μας δηλαδή να βλέπουμε γενικότερα τον νέο κόσμο. Παρατηρώντας και το ακαδημαϊκό πεδίο, βλέπουμε περισσότερα μαθήματα, περισσότερα μεταπτυχιακά και περισσότερη έμφαση στην ασφάλεια πληροφοριών. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι ενθαρρυντικό και για την επαγγελματική αποκατάσταση των μελλοντικών συναδέλφων, αλλά και για το επίπεδο επαγρύπνησης, όπως είπαμε πριν, στους οργανισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή μας συνέχεια.